Επί του πιαστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Ρομπόλη, ο Χρήστος Μέγας μόλις τώρα περιέγραψε μια κατάσταση που χρειαζόμαστε περίπου 20 δις το χρόνο, 19,8. Δεν το είπες, Χρήστο? Έτσι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτιμώ ότι είναι 18 δις, τα φουσκώνει λίγο. 18 δις με κάποια κοινωνικά επιδόματα, τα οποία πάνε εκεί πέρα. Και για να το εξυπηρετήσουμε όλο αυτό, μια τελευταία κουβέντα, κύριε Ρομπόλη. Η Κομισιόν χθες ανακοίνωσε ότι το 46 με 47% του ΑΕΠ είναι φόροι και εισφορές. Καταλάβατε? 1 στα 2 ευρώ. Από αυτά που φορολογούνται. Έτσι. Γιατί. Όχι, από το συνολικό ΑΕΠ. Από αυτά που φορολογούνται είναι πολύ περισσότερα. Είναι πάνω από τα μισά. Γιατί στο ΑΕΠ δεν έχουμε μόνο τη φορολογητέα ύλη. Και την ίδια στιγμή, 1 στους 3 ψηφοφόρος, κύριε Κοτζάνη, είναι συνταξιούχος. Είναι 2,8-2,9 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι. Από αυτούς τα 2,7 παίρνουν σύνταξη, 200.000 δεν παίρνουν σύνταξη και εκεί κρύβονται κάποια χρήματα και έρχεται πάλι οι δανειστές και λένε έχετε κρυφά ελλείμματα. Άμα δώσετε τη σύνταξη και σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τη δίνετε, έχετε περισσότερα ελλείμματα. Λοιπόν, όταν 1 στους 3 ψηφοφόρους είναι συνταξιούχος, πιέζει πάρα πολύ. Και όταν έχει υποστεί τέτοιες περικοπές, είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να προχωρήσει σε περικοπές σε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο μάλιστα όταν το 70% των συντάξεων είναι κάτω από 600 ευρώ. Μπορεί να μην προχωρήσει σε περικοπές. Και κοιτάξτε, αφού συμφωνήσαμε ότι το συνταξιδοτικό ασφαλιστικό θα ξανανοίξει, το ξέρουμε ότι αυτό που ζητούν τι είναι, μείωση συντάξεων. Κοιτάξτε, όσο θα περιοριστεί στις επικουρικές, για να το βάλω αμέσως στο ερώτημα. Θα σας πω, όσο η πραγματική οικονομία δεν παράγει την πρώτη ύλη, η οποία στους μεν κλασικούς ήταν η λεγόμενη αξία και υπεραξία, στους φιλελεύθερους είναι η προστιθέμενη αξία, η δημοσιονομική διαχείριση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Επομένως, όσο δεν παράγεται πλούτος, όσο δεν παράγεται εισόδημα, όσο δεν παράγεται, δεν γίνονται επενδύσεις, δεν παράγεται κερδοφορία και δεν παράγονται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα λόγω της γύρανσης του πληθυσμού αυξάνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη, τότε μοιραία δεν υπάρχει. Άμα δείτε τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, τι βλέπετε από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα. Αυξήθηκε η συνταξιούχη 9,6% και μειώθηκαν οι συντάξεις. Η συνταξιοδοτική δαπάνη 6,9%. Εάν δεν είχαν μειωθεί οι συντάξεις όπως υποστηρίζεται και έμενε το επίπεδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης αμετάβλητο, τότε δεν θα εμφανιζόταν αυτή η κατάσταση που εμφανίζεται με τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Για να καταλάβετε, κύριε Κοντζάνη, θα γινόταν αυτό το πράγμα. Σήμερα ο προϋπολογισμός, ο Έλλην φορολογούμενος, δίνει περισσότερα χρήματα για τις συντάξεις από ό,τι έδινε το 2010, που οι συντάξεις ήταν υψηλότερες. Γιατί τότε είχαμε μεγαλύτερο ποστό απασχόλησης, υψηλότερες εισφορές και καλύτερο τρόπο ίσπραξης των εισφορών. Αυτό είναι το σημαντικό που λέει και ο κύριος Ρομπόλης. Πρέπει να δημιουργούμε απασχόληση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα, δηλαδή τις παροχές που δίνει. Ναι. Εάν ξεκινήσουμε από την επικουρική, η επικουρική από τη στιγμή που έφυγε από το μοντέλο το κεφαλαιοποιητικό και πήγε στο μοντέλο αυτό που λέμε στην κοινωνική ασφάλεια της νοητής κεφαλαιοποίησης, δηλαδή του μηδενικού ελλείμματος, υποχρεωτικά την ισορροπία εσόδων δαπανών την αποκαθιστά η μείωση των συντάξεων. Δηλαδή θα επικουρική... η αρχική σκέψη του κυρίου Κατρούγκαλου που ήταν να την καταργήσει την επικουρική σύνταξη. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, λοιπόν, του Ιανουαρίου του 2016. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Ποιο όχι, ήταν ανακοινώθηκε δημόσια. Δεν ότι θα καταργηθεί, θα αφομοιωθεί, λοιπόν, στην κύρια σύνταξη. Σήμερα η επικουρική έχει δαπάνες 4 δις και έστω τα 2,8. Έχει ένα έλλειμμα 1,2. Άρα θα μειωθεί. Μέσα από τις μειώσεις αυτές που γίνουν θα μειωθεί. Εγώ να διακινδυνεύσω και μια πρόβλεψη. Εάν η μείωση των συντάξεων των επικουρικών πάει στα 50 με 80 ευρώ, θα δείτε ότι η τότε εκτελεστική εξουσία θα τη μεταφέρει σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καραδοκούν εδώ και χρόνια να πάρουν την επικουρική. Και η εκτελεστική εξουσία, η εκάστοτε, τα τελευταία 20 χρόνια δεν τη δίνει. Θα μπορέσει να καταρρευθούν οι ίδιες ασφαλιστικές. Εάν με ένα έλλειμμα 1,2 το πάρουν, θα καταρρεύσουν και οι ίδιες. Άρα... Εάν όμως είναι 50 ευρώ η σύνταξη και παίρνει 3 δις έσοδα για να δώσει 50 ευρώ επικουρική, τότε νομίζω ότι θα είναι μια βιώσιμη δραστηριότητα για αυτήν. Δεν μπορεί να το κάνει υποχρεωτικό στα ιδιωτικά συμβόλαια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα είναι το επικουρικό είναι υποχρεωτικό. Όταν γίνει ιδιωτικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα χάσουν έσοδα από εκεί. Το δεύτερο, αυτό που αναφέρθηκε για το θέμα του Δούνου του και το έλλειμμα. Κάτσε, μια στιγμή. Περιμένετε. Είπαμε, περαιτέρω μείωση των επικουρικών θα έχουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν αποφεύγεται. Στόχος όμως των δανειστών δεν είναι μόνο αυτός. Είναι να μπουν πια στον πυρήνα, στις κύριες συντάξεις. Αυτό σας πω τώρα. Ναι. Στις κύριες συντάξεις προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα επιχείρημα
αυτό που είπε και η κυρία Βελκουλέσκου εδώ και αυτό που είπαν όλα τα στελέχη και της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νοματικού Ταμείου στην ετήσια σύνοδο στην Ουάσιγκτον. Mm. Ότι το έλλειμμα είναι του ασφαλιστικού συστήματος 10% κυρίας και επικουρικής. Mm. Του ΑΕΠ. Δηλαδή 18 δις. Mm. Δηλαδή στα 30 δις δαπάνες, τα 12 δις είναι ασφαλιστικές εισφορές και τα 18 είναι η τριμερής χρηματοδότηση και η κρατική επιχορήγηση για κάλυψη ελλειμμάτων. Ναι. Λοιπόν, εδώ νομίζω η ελληνική πλευρά έχει μείνει πολύ πίσω. Έχει μείνει πολύ πίσω βέβαια από το 2010. Mm. Που δεν έβαλε κάποιες εστάσεις πολύ σοβαρές και από άποψη επιστημονικών και τεχνικών λαθών. Mm. Και ένα από τα λάθη τώρα είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι σε αυτή την Ήπειρο από το 19ο αιώνα το έλλειμμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, μετριέται έσοδα, εισφορές εργαζομένων, εισφορές εργοδοτών, συν τριμερή χρηματοδότηση. Mm. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις δαπάνες. Εάν εδώ προκύπτει ένα έλλειμμα, αυτό το έλλειμμα έρχεται να καλυφθεί με την έκτακτη κρατική επιχορήγηση για κάλυψη ελλειμμάτων. Αυτή η έκτακτη κρατική επιχορήγηση για κάλυψη ελλειμμάτων στην Ευρώπη σήμερα, σε όλες τις χώρες, είναι κατά μέσο όρο 3%. Στη Γερμανία είναι 3% του ΑΕΠ. Στη Γαλλία είναι 4%. Στο Βέλγιο είναι 4, τόσο. Εκεί είναι τόσο. Δηλαδή όλες οι χώρες διαθέτουν. Επομένως, ναι, εμείς από τα 18. Οι άλλες χώρες δεν είναι σε μνημόνιο. Θα σας πω. Ή φτιάχνουμε συστήματα. Δεν διαθέτουν και τόσα πολλά. Ή φτιάχνουν συστήματα. Θα σας πω. Ή φτιάχνουμε συστήματα ή φτιάχνουμε κουρελούδες. Συγχωρείτε. Ναι. Κάποιος δηλαδή πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και το επιχείρημα θα είναι τεχνικό και επιστημονικό. Ούτε ιδεολογικό, ούτε πολιτικό, ούτε τίποτα. Η βάση της πολιτικής είναι η επιστήμη. Όποιος φεύγει από την πολιτική και πάει απευθείας εκεί, αυτό σημαίνει εμπειρισμός. Ναι. Και εμπειρισμός Τραμ. Σημαίνει καταστροφή. Τραμ. Λοιπόν, επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα από την ελληνική πλευρά. Πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα. Mm. Επομένως, αυτή τη στιγμή εμείς πόσο δίνουμε? Δίνουμε 18 δις. Τριμερή χρηματοδότηση είναι 4,5% του ΑΕΠ, επομένως αυτό δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, και 5,5% είναι η κάλυψη των ελλειμμάτων. Άρα, με βάση το 3, επομένως το έλλειμμα είναι 2,5% του ΑΕΠ και όχι 10. Εμείς τώρα έχουμε 2,5% του ΑΕΠ, για αυτό που είπε ο Χρήστος Ωμέγας, επειδή έχουμε μια ανεργία 25 δις. 25%. Αν είχαμε σε κάποιον υπολογισμό που κάναμε εμείς στην ομάδα εργασίας, είχαμε 10% ανεργία όπως έχουν οι άλλες χώρες, θα είχαμε και εμείς 2,8-2,9% κάλυψη ελλειμμάτων. Αν έρθουν, κύριε καθηγητά, και μας πούν, ωραία, αυτά τα 2,5 δις θα τα μοιράσουμε στη μέση και θα πάρουμε το 1,5 δις, το 1,25 δις και θα το δώσουμε στην απασχόληση, να δημιουργήσουμε απασχόληση για να τροφοδοτήσει και αυτό το έλλειμμα. Αυτό επειδή στην οικονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος, αυτό τι θα κάνει, θα μειώσει συντάξεις για να τις μεταφέρεις από εκεί και να έχουν απόδοση να έρθουν από εδώ, επομένως θα έχεις μια μείωση των συντάξεων. Α, μάλιστα. Βέβαια. Αυτό... Γιατί κεντρικό θέμα στην οικονομία είναι ο χρόνος. Υπάρχει όμως. Είναι ένα ποιοτικό μέγεθος ο χρόνος. Υπάρχει όμως και η άλλη συζήτηση που έλεγε ότι όταν έμπαινα στα 55 ή στα 58 στη σύνταξη, πλήρωνα εισφορές και με το εφάπαξ έπαιρνα ένα καινούριο αυτοκίνητο, έπαιρνα και τη σύζυγό μου και πήγαινα στα βουνά και κυνήγι. Τώρα, όταν βγαίνει στα 67, για ποιο λόγο να πληρώνει σήμερα, κύριε Γκουτζάνη, 5.000 το χρόνο κάποιο ασφάλιστρα για υγεία? Μπορεί κάποιο ελεύθερο επαγγελματία να πληρώνει 5.000 το χρόνο για υγεία? Όχι, δεν μπορεί. Αλλά κάνω μια παρένθεση, επειδή και αυτό, και γι' αυτό, όπως είχαμε πει, αν μου επιτρέπετε την άλλη φορά πάλι που ήμασταν μαζί, είχαμε πει ότι αυτός ο νόμος περισσότερο μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς σαν φορολογικό νόμο παρά σαν ασφαλιστικό νόμο. Ναι, σωστό είναι. Το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, κύριε Μέγκα, πότε θα το δώσουν? Ήδη έχουν δώσει σχεδόν για ολόκληρο το 2013. Είχε σταματήσει στον Αύγουστο το 2013. Δόθηκε μέχρι το Δεκέμβριο το 2013. Και νομίζω ότι εάν πάει καλά η αξιολόγηση και πάρουμε και κάποια άλλα χρήματα, γιατί να ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσό από το εφάπαξ που παίρνετε προέρχεται από τα χρήματα των δανειστών, τα οποία χρεώνεται η ελληνική πολιτεία, γιατί θεωρείται η καταβολή του εφάπαξ υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες, όπως είναι και οι προμηθευτές
του δημοσίου και η επιστροφή ΦΠΑ. Νομίζω ότι έχει πάει σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον όσοι έχετε βγει στη σύνταξη το 2014, θα πάρετε το πρώτο εξάμεινο το 2016 τα εφάπαξ. Ενώ ο κύριος Χρήστος από την Πειραιά βάζει μια γενικότερη παρατήρηση ότι το κράτος, λέει, αντί να μειώσει τα έξοδά του, τα αυξάνει. Και το λέω αυτό, λέει, βάσει των προσλήψεων των νέων συμβούλων. Το συνδέει αυτό με την. Καλά, πάντα γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πότε είναι πιο υπερβολικό, αλλά πάντα γίνεται αυτό. Και πολλοί υπουργοί υπάρχουν και πολλοί σύμβουλοι υπάρχουν. Το γενικότερο όμως εδώ είναι αν υπάρχει περιθώριο περικοπής των δημοσίων δαπανών, όπως βάζει το κόμμα που είναι τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ώστε να μειωθεί η φορολογία. Καθίστε να πάμε πάλι στην επιστήμη. Ναι. Στο δημόσιο μάνασμαν. Να κόψει συντάξεις και μισθούς. Θα σας πω. Στο δημόσιο μάνασμαν υπάρχει ένας δείκτης. Ένας μεταξύ όλων των άλλων δείκτων. Mm. Αυτός ο δείκτης τι λέει. Βλέπει τη σχέση του αριθμού του Υπουργικού Συμβουλίου με τον πληθυσμό. Και λέει, όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του Υπουργικού Συμβουλίου, 50 νομίζω. Τόσο, έτσι, ακριβώς, τόσο πιο υποανάπτυκτη. Είναι η δημόσια διοίκηση της χώρας αυτής και της χώρας. Σωστό. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία έχουμε μια χώρα 45 εκατομμύρια και έχει 13 υπουργούς. Ναι. Η Γαλλία έχει 60 εκατομμύρια και έχει 15 υπουργούς. Ναι. Η Γερμανία έχει 80 εκατομμύρια και έχει 17 υπουργούς. Ναι. Δεν το θέμα οι δαπάνες του Υπουργού ή του Συμβούλου. Ναι. Είναι γιατί είναι 50. Είναι 50 διότι υπάρχει μια αδυναμία της διοίκησης να φέρει σε πέρας πλήρως και ταχύτατα νομίζω, το διοικητικό τσέρο. Κύριε καθηγητά, είναι απλά πελατειακό. Ακριβώς. Από κάθε περιφέρεια να έχουμε έναν υπουργό, να έχουμε ένα γενικό γραμματέα. Και το χειρότερο όλων είναι ότι ο κάθε υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, όταν πάει στο γραφείο του, έχει μπροστά του μία στίβα τόση χαρτιά και λέει: καλά, την επόμενη εβδομάδα θα τα υπογράψω. Και δεν τα υπογράφει ποτέ, γιατί πιάνει το χέρι του. Ναι. Γιατί πρέπει να υπογράφει ο υπουργός? Γιατί πρέπει να ελέγχει και τον κάθε πολίτη, σου το έδωσα. Άφησε και κάτι ενδεχομένως μία ψήφο για μένα μεθαύριο. Ναι, είναι πελατοκεντρικό. Αλλά αυτό όμως το πρόβλημα που είναι σωστό και συμβαίνει δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όπως το ασφαλιστικό ή στη φορολογία ο νέος που είναι σήμερα 35 ή 40 ή 45 ετών να δώσει με βάση αυτές τις φορές που έχουν προβλεφθεί ένα κεφάλαιο αυτός και ο εργοδότης του στο ασφαλιστικό σύστημα 100 μονάδες και όταν πάει να πάρει τη σύνταξή του μέχρι που να πεθάνει θα του δώσει το σύστημα 52. Μάλιστα. Επ' αυτού να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί στο ασφαλιστικό θα γίνει σύγκρουση των γενεών και στο φορολογικό θα γίνει κατάρρευση των εσόδων. Θέλω να πάμε σε αυτό μετά το διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.